Ο Αιγυπτιακός στόλος είχε 6.000 νεκρούς περίπου και 4.000 τραυματίες. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου σήμανε την ελευθερία της Ελλάδας. Παρά τη συνεχιζόμενη σφοδρή άρνηση του Σουλτάνου, οι τρεις δυνάμεις επέβαλαν τελικά τη θέλησή τους και μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 1829 που δόθηκε η τελευταία μάχη του αγώνα στην Πέτρα της Βιωτίας, το ελληνικό κράτος είχε σχηματιστεί με βόρεια σύνορα τη γραμμή Αβρακικού Παγασιτικού.